Τι κάνετε? Γεια σου, καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα. Καλά, γκολ θα βάλετε, δεν θα κάνετε. Τώρα, ο άλλος δεν μπορεί να το βάλει πάνω από τη γραμμή, δεν θα αλήθεια είναι, όντως. Σε άκουγα χθες το απόγευμα, ρε φίλε. Ήσουν πολύ μέσα. Και του Ματέο είναι μεγάλη φάση, αλλά αυτό του Γκρέι είναι ανυπόφορο. Είναι ανυπόφορο. Είναι ο τρόπος που πάει στη φάση που εμένα με χαλάει, ρε παιδί μου, τώρα γενικά. Χαλαρά, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Δηλαδή, μου δείχνει γιόλο η φάση. Ναι. Δηλαδή... Εντάξει, προσπαθώ να είμαι λίγο όσο πιο ήπιος, γιατί εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, αλλά κάποιες στιγμές όταν πληρώνεσαι, όλοι πληρωνόμαστε για κάποια δουλειά. Ο Γκρέι πληρώνεται για να κάνει αυτή τη δουλειά και πληρώνεται και αδρά, ναι, για να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι ένα από τα βαρύτερα συμβόλαια της ομάδας. Μπορεί να είναι και το βαρύτερο, δεν είμαι εύκαιρος αυτή τη στιγμή, αλλά κάπου εκεί είναι, στις πρώτες δύο θέσεις σίγουρα. Πληρώνεται για να κάνει αυτή τη δουλειά, να στείλει την μπάλα στα δίκαια. Όταν δεν κάνει αυτό το πράγμα, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Υπάρχει πρόβλημα και το πληρώνει η ομάδα, αδικεί τον εαυτό της, την προσπάθειά της, γιατί μετά από ένα πεταμένο πρώτο ημίχρονο, το πέταξε σκουπίδια το πρώτο ημίχρονο, άρεσε, είναι η αλήθεια. Σας έλεγα χθες ότι κάτι ετοίμαζε ο Πάρντιου, καταλάβαμε όλοι τι ήταν αυτό τελικά. Δεν του βγήκε στο πρώτο ημίχρονο, ε. Ναι, ναι, δεν του βγήκε. Βέβαια, λίγο υποχρεώθηκε να το κάνει. Επειδή δεν είχε στόπερ. Επειδή δεν είχε στόπερ, ναι, δεν έχει εναλλακτική, ήθελα να δώσει μια μεγαλύτερη ασφάλεια πίσω, γιατί δεν λειτουργήσε καλά αυτό με τον Βόλο, με τον Πίρισμαν σε τετράδα πίσω, και θέλησε προφανώς να δοκιμάσει κάτι άλλο που ήταν στο μυαλό του, να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν του βγήκε, γιατί δεν μπορούσε μετά να βγάλει και την μπάλα σωστά. Είχε και πολλά κενά μεσοαμυντικά από το 25 και μετά, έβγαιναν πιο εύκολα οι παίκτες του Λεβαδιακού, και μου κάνει εντύπωση ότι και στα δύο παιχνίδια πέτυχαν δύο γκολ από μισούτα από μακρινή απόσταση, χωρίς μαρκάρει κανένας. Ενώ εδώ έπαιζε ο Ετέμπο που εκεί καλύπτει. Ναι, έτσι. Σωστά. Βέβαια στο δεύτερο μήχρονο αντέδρασε πολύ πολύ γρήγορα με την έναρξη της επανάληψης, άλλαξε και το σχηματισμό, έβαλε μέσα και Πάλμα και η Τούρμπε και Μαντσίνη, και αμέσως το άλλαξε και η εικόνα του Άρη άλλαξε, και από ένα σημείο και έπειτα, νομίζω το 60 και μετά ιδίως, ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός, έκανε φάσεις, δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσε, πέρα από το μαγικό, ένα ακόμη μαγικό γκολ του Πάλμα, να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Και βέβαια δεν γίνεται κάθε φορά ο Άρης να περιμένει από τον Πάλμα να τον ξελασπώνει με τις στατικές φάσεις. Ναι, μεν αποδεικνύεται πλέον ότι είναι σπεσιαλίστας, ότι το έχει δουλέψει πάρα πολύ, ότι είναι μια απειλή πια για τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο μονοδιάστατος τρόπος που ο Άρης απειλεί, ναι, τον αντίπαλο. Και δεν μπορεί κάθε χρόνο να είναι το γκολ πρόβλημα του Άρη. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι κάθε χρόνο, ναι, πρόβλημα το γκολ του Άρη. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή δημιουργεί ευκαιρίες, φτάνει στην περιοχή, μετά από ένα σημείο και έπαιζε και συνδυαστικά, δηλαδή όταν μπήκαν όλοι αυτοί μέσα. Και πλαγιοκόπησε, ιδίως από την αριστερή πλευρά. Αλλά δεν μπορούσε να στείλει την μπάλα μέσα, και δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και ο Ματέο που χάνει την ευκαιρία, είναι και ο Ιτούρμπε, ο οποίος δεν μπορεί και βγαίνει με την μπάλα έξω στην ευκαιρία που έκανε. Για μένα και η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις του Γκρέι είναι και αυτή από αυτές που εγώ λέω ότι ένας επιθετικός κλάσης την κάνει γκολ. Το τελείωμα με το αριστερό, λες. Ναι, γιατί ο αντίπαλος αμυντικός είναι στα δύο μέτρα. Έχει όλη την ευκαιρία να εκτελέσει. Ναι. Εντάξει, ήταν μια κακή βραδιά για το. Και όταν σε πληρώνουμε ένα καράβι λεφτά, ρε φίλε, πρέπει και το αριστερό, ναι, να στέλνει την μπάλα στη γωνία. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ακριβώς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, αν δεις τη στατιστική, θα δεις ότι έχει βάλει 10 γκολ. Εντάξει, τα 5 τα έβαλε με την Γκόμελ. Ναι. Κάποιοι λένε ότι τα μισά πρέπει να τα βγάλουμε από την εξίσωση, γιατί ήταν με την Γκόμελ. Είναι πρόβλημα αυτό, και ο Άρης θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το λύσει. Εντάξει, ο ένας τρόπος είναι να φέρει έναν επιθετικό τώρα, το Γενάρη. Νομίζω ότι θα το κάνει, δεν πρέπει να πάρει άλλη αναβολή αυτό. Το κατάλαβαν όλοι χθες ότι ο Άρης θα πρέπει να προσθέσει έναν παίκτη που να έχει το εύκολο γκολ. Δεν ξέρω πώς θα τον βρει, πώς θα τον βρει. Μια από την πάση κουβέντα εκεί. Τώρα που από εδώ τουλάχιστον καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε το Μαντσίνη. Δεν ξέρω τι λέει ο Άρης. Κοίτα να δεις, από χθες το βράδυ υπάρχει μια έντονη κουβέντα γύρω από το Μαντσίνη. Γενικότερα τις τελευταίες μέρες υπήρξε πολύ πολύ παρασκήνιο, γιατί αρκετές ομάδες, άλλες εκδήλωσαν ενδιαφέρον επίσημα, άλλες προφορικά για τον παίκτη, πέρα από το Ολυμπιακού που και αυτός κατέθεσε πρόταση. Και ο Άρης μπήκε πια στη διαδικασία να το συζητήσει για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, που ούτως ή άλλως ήταν υπό παραχώρηση όλο αυτό το διάστημα. Ήρθε επίσημα μόνο πρόταση από Ρωσία. Νομίζω ότι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο σίγουρα, 1,2, 1,3, κάπου εκεί νομίζω είναι η πρόταση αυτή για το Μαντσίνη.
και αυτή τη στιγμή είναι σε επαφή και με τον ποδοσφαιριστή. Ήταν και χθες το βράδυ μετά το παιχνίδι ο Άρης με τον παίκτη, για να δούνε τώρα τι θα κάνουν και να αποφασίσουν. Του Ολυμπιακού η πρόταση δεν ξέρουμε τα οικονομικά της δεδομένα ποια είναι. Εικάζεται ότι είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο η πρόταση του Ολυμπιακού. Νομίζω και μέσα στην ημέρα λογικά θα πάρθει η οριστική. Μήπως έχει και καμαρά μέσα, λέω. Μα δεν αποκλείεται, δεν ασχολούμαι, δεν ξέρω. Δεν έχει προκύψει κάτι από Άρη επίσημα για Καμαρά, αλλά είναι σίγουρα ένας παίκτης που, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι στο μεταγραφικό κάδρο του Άρη, γιατί είναι και ένας παίκτης που μπορεί να σου δώσει λύσεις και στην επίθεση και στα πλάγια και άμεσα κιόλας. Αλλά δεν συνδέεται προς το παρόν. Το μόνο που γνωρίζουμε επισήμως από τον Άρη, το λέει, το επιβεβαιώνει, είναι ότι υπάρχει φυσικά πρόταση και από τον Ολυμπιακό εκτός από την ομάδα της Ρωσίας, και είναι αυτή τη στιγμή σε συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή, γιατί ακόμη και αν τα βρει ο Άρης με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να συμφωνήσει και ο παίκτης. Ναι, βέβαια. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστούμε. Αλέξη. Περιμένουμε τώρα. Καλημέρα. Πάμε.